Smart Switch εδώ στο Χαλάνδρι. Απολαμβάνεις γλυκά χωρίς τύψεις. Όλα παρασκευάζονται αποκλειστικά και μόνο με στέβια. Πώς προέκυψε το Smart Switch? Το Smart Switch προέκυψε από μια παρέα φίλων, από τρεις φίλους, που ήθελαν να κάνουν κάτι καινοτόμο και βρήκαν ότι κάτι καλό και καινούριο σε μια χώρα με κρίση είναι τα γλυκά με στέβια. Μόνο με στέβια όμως, τίποτε άλλο από γλυκαντική ουσία. Το εγχείρημα σύμφωνα με τον ζαχαροπλάστη Βασίλη Γιαννόπουλο ήταν δύσκολο. Η στέβια στη ζαχαροπλαστική λειτουργεί εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τη ζάχαρη, καθώς δεν έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτή. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια ήταν επιτυχής. Στο Smart Switch βρίσκεις από σοκολατίνες, πάστες, cheesecake μέχρι ριζόγαλο και γαλακτομπούρεκο. Σχεδόν βρίσκουμε τα πάντα που θα μπορεί να βρει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Βέβαια, δεν έχουμε μια μεγάλη γκάμα από σιροπιαστά, γιατί η στέβια δεν γίνεται σιρόπι. Είναι δύσκολο. Έχουμε βρει όμως μια χρυσή τομή και μπορούμε να κάνουμε και γαλακτομπούρικο. Γαλακτομπούρικο με στέβια. Είναι πιο ελαφρύ βέβαια το σιρόπι, δεν είναι τόσο μελωμένο όπως θα είναι γαλακτομπούρικο, αλλά κάποιος που έχει πρόβλημα θα το βρει πάρα πολύ ευχάριστο να το φάει. Πριν μια εβδομάδα ξεκίνησαμε το παγωτό και βγάλαμε παγωτό με στέβια. Δηλαδή είναι γεγονός, έχουμε βγάλει παγωτό με στέβια. Γεύση. Οι γεύσεις έχουμε φουντούκι, φιστίκι, βανίλια, με μαστίχα, με σοκολάτα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Να φέρουμε ένα παράδειγμα όμως. Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα τιραμισού. Ωραία. Ποια διαφορά του συγκεκριμένου, το οποίο είναι φτιαγμένο με στέβια, από ένα κανονικό που είναι από ζάχαρη? Η ζάχαρη, για κάποιον που είναι διαβητικός, βασικά δεν μπορεί να φάει τη ζάχαρη. Εδώ έχουμε δοκιμάσει διαβητικοί. Έχουν μετρηθεί πρωτού φάνε το γλυκό μας. Φάγανε το γλυκό μας, ξαναμετρήθηκαν μετά και δεν έχει ανέβει καθόλου το ζάχαρό τους. Ουσιαστικά δεν έχει διαφορά στη γεύση. Είναι κανονικό γλυκό. Ποιες είναι οι θερμίδες ενός γλυκού που έχει παρασκευαστεί με στέβια και ποιες είναι οι θερμίδες ενός γλυκού που έχει παρασκευαστεί κανονικά με ζάχαρη? Η ζάχαρη έχει περίπου στα 100 γραμμάρια έχει 480 θερμίδες. Η στέβια έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες. Άρα ένα γλυκό που θα το βρείτε με 300 και περιέχει περίπου 20 γραμμάρια ζάχαρη μέσα θα έχει κατέβει πάρα πολύ θερμίδες, θα έχει περίπου 50 θερμίδες. Είναι η πιο ενισχυμένη γλυκαντική ύλη στη στέβια. Ένα κουταλάκι στέβια είναι 4 κουταλιές ζάχαρη. Η στέβια μελετήθηκε πρώτη φορά το 1867 από τον βοτανολόγο Μόζε Σαντιάγκο. Στην ουσία πρόκειται για ένα φυτό το οποίο σε ύψος φτάνει τα 80 εκατοστά και φύεται στην Ανατολική Παραγουάη και τη Βραζιλία. Η στέβια εισάγεται στην Ελλάδα κυρίως από την Παραγουάη και τη Βραζιλία. Το κόστος της είναι σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με αυτό της ζάχαρης. Είναι εύκολο να διατηρήσεις μια επιχείρηση με τέτοια προϊόντα, με πρώτη ύλη σχετικά πιο ακριβή και με βιολογικές άλλες πρώτες ύλες? Είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται να έχεις ένα υπομονή και αντοχές οικονομικές, πέρα προσωπικές αντοχές δικές σου, για να το κρατήσεις σε ψηλά στάνταρ. Αν πιστεύεις στην ιδέα σου και την περασπίζεσαι, κάποια στιγμή θα γίνει. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που έχουμε βγάλει διαμάδια από στέβια. Δηλαδή αυτό είναι που μας ευχαριστεί, η δημιουργία και μετά πάμε για το οικονομικό. Mm-hmm. Πού θα δουλέψει? Το ζητούμενο τη σημερινή εποχή όμως είναι και οι τιμές. Εδώ σε τι επίπεδα βρισκόμαστε? Για την ποιότητα και για το κόστος των υλικών που δουλεύουμε, είμαστε πάρα πολύ καλοί σε τιμές. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ακριβοί. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να μάθουμε να τρώμε σωστά. Τι σημαίνει σωστά? Να μην μπουκωνόμαστε και να κατεβάζουμε τα ψιμπακαλά κάτω, να τρώμε τόσο όσο πρέπει. Το μέτρο λοιπόν. Το μέτρο, ναι, το μέτρο. Το κατάστημα μετρά μόλις ένα μήνα λειτουργίας και αυτή τη στιγμή απασχολεί 7 άτομα. Σε αυτό βρίσκεις και άλλα προϊόντα που έχουν σχέση με στέβια, αλλά καθόλου ζάχαρη. Εδώ μέσα στο μαγαζί βρίσκουμε καθόλου ζάχαρη? Αν έρθει κάποιος και μας ζητήσει ζάχαρη γιατί πεθαίνει, θα πεθάνει γιατί θα μπορούμε να του δώσουμε ζάχαρη. Δεν υπάρχει ζάχαρη εδώ.